Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια εξαιρετική συνταγή, εορταστική. Λέγεται Bread and Butter Pudding και είναι από την Αγγλία. Και πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι που υπάρχει κάπου κάτω δεξιά για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις. Σημαντικό είναι, πριν από κάθε συνταγή, πάντα να προθερμαίνουμε το φούρνο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι βάλουμε μέσα, κατευθείαν θα πιάσει θερμοκρασία. Θα χρειαστούμε ψωμί σε φέτες, 5 δημητριακά ολικής άλεσης, καραμολέκους, γάλα, λίγο ξύσμα από πορτοκάλι, λευκή σοκολάτα, ζάχαρη, αυγά, βύσσινο, blueberries, raspberries και λίγο βούτυρο ίσα-ίσα για να βουτυρώσουμε το σκεύος στο οποίο θα ψήσουμε το γλυκό μας. Και πάμε να δούμε και για τη σάλτσα. Θα χρειαστούμε πικρή σοκολάτα, κόκκινο κρασί, το σιρόπι από τα βύσσινα και ένα αστεροειδή γλυκάνισο. Η επόμενη μας κίνηση είναι να ζεστάνουμε το γάλα. Σε μέτρια προς δυνατή ένταση. Η δεύτερη κίνηση είναι να σπάσουμε τα αυγά μέσα σε ένα μπολ και να τα ενώσουμε με ζάχαρη. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλο μπολ, μικρό μπολ και δύο αυγά που απαιτούνται στη συνταγή. Όπως έχουμε πει, σπάμε στη γωνία. Ανοίγουμε, ρίχνουμε το αυγό μέσα. Έτσι μπορούμε να τσεκάρουμε αν υπάρχει κάποιο τζόφλι και αν υπάρχει κάποιο τζόφλι έχουμε δείξει σε προηγούμενα βίντεο πώς το αφαιρούμε. Μετά προσθέτουμε τα αυγά στο μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Που και που ρίχνουμε καμιά ματιά στο γάλα ζεσταίνεται. Παίρνουμε και ένα φουέ και ανακατεύουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Αυγά μαζί με τη ζάχαρη έχουν ενωθεί, είμαστε μια χαρά. Το γάλα αρχίζει και βράζει, αν παρατηρήσετε φουσκώνει στις άκρες. Κλείνουμε εντελώς το μάτι, ανακατεύουμε και η επόμενη κίνηση είναι να πάρουμε ένα πορτοκάλι, τη λευκή σοκολάτα και να βάλουμε λίγο ξύσμα πορτοκαλιού. Πάντα όταν κάνετε ξύσμα θα πρέπει πολύ ελαφρά να χαϊδεύετε την επιφάνεια για να μην βγει η λευκή σάρκα από κάτω. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει πολύ άρωμα το γάλα και όσο είναι ακόμα ζεστό, το ανακατεύουμε μαζί με τη λευκή σοκολάτα να ομογενοποιηθεί. Τώρα τι κάνουμε, ρίχνουμε το ζεστό μείγμα μέσα στα αυγά. Αυτό το κάνουμε σταδιακά, γιατί το ζεστό γάλα μπορεί να κόψει, αν το κάνουμε απότομα, αμέσως στα αυγά, δηλαδή να τα ψήσει, οπότε πάμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε παράλληλα. Σε αυτό το σημείο ξανατοποθετούμε όλο το μείγμα από το μπολ μέσα στην κατσαρόλα. Κρατάμε το φουέ και ανοίγουμε πάλι την ένταση της φωτιάς πάρα πολύ χαμηλά. Με το μείγμα γάλα, αυγό και ζάχαρη πάνω στη φωτιά θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί γιατί θα πρέπει να βράσει αλλά όχι περισσότερο από 2 λεπτά και φυσικά να ανακατεύουμε συνέχεια. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι πάρα πολύ καλό, έχει περάσει περίπου 1 λεπτό και κάτι και παρατηρούμε ότι ήδη έχει αρχίσει και δένει το μείγμα. Νομίζω ότι η κρέμα έχει δέσει, έχει την τέλεια υφή, σταματάμε εδώ, σβήνουμε το μάτι και μάλιστα όχι μόνο το σβήνουμε, το κατεβάζουμε και από τη φωτιά, ώστε να μην συνεχίσει το ψήσιμό του. Ανακατεύουμε μια τελευταία φορά. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το σωστό σκεύος για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο είναι κάτι σαν αυτό εδώ, και το σωστό ψωμί. Ένα νέο ψωμί σε φέτες που συνδυάζει τη φυσική διατροφική αξία των δημητριακών ολικής άλεσης και την νοστιμιά του φυσικού προζυμιού. 5 δημητριακά ολικής άλεσης, καραμολέκους. Ξεκινάμε να βουτυρώσουμε το σκεύος που θα φτιάξουμε το bread and butter. Έχουμε απλώσει σε πρώτη φάση 3 φέτες. Παίρνουμε μια άλλη, την κόβουμε στη μέση, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε και τα κενά στις γωνίες. Δημιουργούμε μια καλή βάση. Και το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε τα βύσσινα, τα blueberries και τα raspberries. Αν είναι κατεψυγμένα δεν υπάρχει κανένα θέμα, τα αφήνετε λίγο να ξεπαγώσουν και τα προσθέτετε μέσα. Συνεχίζουμε με το ψωμάκι σε φέτες.
και η δεύτερη στρώση είναι έτοιμη και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα φρούτα. Βάζουμε και το βύσσινο. Για το βύσσινο κρατάμε όλο το σιρόπι που βγάλαμε μέσα από το βαζάκι. Όπως θα παρατηρήσετε, κάπου έχει μερικά κενά. Αυτά μπορούμε να πάρουμε λίγο ψωμάκι σε φέτες και ουσιαστικά να τα καλύψουμε. Το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε την κρέμα στην επιφάνεια. Ανακατεύουμε λίγο. Κουνάμε λίγο το σκεύος ώστε να καλύψουμε όλα τα κενά με την κρέμα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να περιμένουμε περίπου 15 λεπτά ίσα ίσα για να μπορέσει να εισχωρήσει η κρέμα μέσα στο φρέσκο το ψωμάκι. Και μέχρι να γίνει αυτό, πάμε να κάνουμε και τη σάλτσα. Λοιπόν, για τη σάλτσα βάζουμε κόκκινο κρασί και το σιρόπι από τα βύσσινα, αυτό που σας είπα πριν να κρατήσετε. Το σιρόπι από το βύσσινο έχει αρκετή ζάχαρη, γι' αυτό το λόγο στη σάλτσα δεν βάζουμε και ζάχαρη. Ανακατεύουμε και περιμένουμε να πάρει λίγο βράση. Για να ενισχύσουμε τη γεύση προσθέτουμε λίγο αστεροειδή γλυκάνισο. Νομίζω ότι ένα κομματάκι αρκεί. Το αφήνουμε να βράσει για περίπου 2 με 3 λεπτά. Ο αστεροειδής γλυκάνισος είναι πολύ ιδιαίτερο μπαχαρικό. Σε μικρή ποσότητα σου δίνει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, όπως είναι αυτό που μυρίζω αυτή τη στιγμή τώρα. Έχει ζεσταθεί το μείγμα, έχει βράσει λίγο, δεν έχει δέσει, δεν περιμένουμε να δέσει. Το μεταφέρουμε και προσθέτουμε σταδιακά την πικρή σοκολάτα. Το bread and butter είναι έτοιμο, σχεδόν έτοιμο. Θα πρέπει μόνο να το βάλουμε στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο. Θυμηθείτε, αφού το βγάλετε από το φούρνο, περίπου 15 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία του για να μην σπάσει όταν θα βγάλετε το κομμάτι. Αν θέλουμε μπορούμε απλά να του βάλουμε και λίγο άχνη από πάνω, να φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Ένα υπέροχο εορταστικό γλυκό πιάτο με το σωστό ψωμί. 5 δημητριακά ολικής άλεσης, καραμολέγκος. Ελπίζω να το απολαύσετε.